καλημέρα και πάλι. Εγώ ήθελα να σας πω κάτι πριν ξεκινήσουμε, να πούμε για τις αποζημιώσεις των αγροτών που είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ότι έχουμε ένα νέο αγρότη εδώ μαζί μας, να ξέρετε. Και δεν ήρθε με άδεια χέρια, Υπουργέ. Θέλω να σας δείξω εδώ τι μου έφερε. Πες μου έφερε σχέσια. Ντοματίνια από τον κήπο του. Κήπος, ολόκληρο μου... περιβόλι. Εντάξει. Και μου έφερε και αγκουράκια. Ορίστε. Ο Γιάννης ο Στρατάκης. Ήταν έτοιμα και ικανοποιήθηκε. Ήταν έτοιμα και ικανοποιήθηκε. Τι, δεν. Καμιά ξερεμηνία και είναι πράξη. Ακριβώς. Θέλει και ξερεμηνία και ζήτρα από πάνω. Να κάνουμε έτσι ένα ωραίο ντάκο κάτι. Λοιπόν, πάμε να δούμε την τροπολογία. Αυτά βιολογικά δεν εντάσσονται στις γενικότερες πολιτικές. Αντιθέτως, τα βιολογικά εντάσσονται στον κεντρικό άξονα της πολιτικής μας αφενός. Και αφετέρου εύχομαι από το Σεπτέμβριο μία εκ των δύο τουλάχιστον δημοσιογράφων γυναικών που έχετε εκεί να το γυρίσει και να γίνει νέα αγρότησα. Να τα ορίστε. Αυτό θα είναι μεγάλη επιτυχία. Κίνητρα, κίνητρα θέλουμε. Λόγους, ναι. Δίνουμε κίνητρα. Έχουμε υπερδιπλασιάσει τον προϋπολογισμό για τους νέους αγρότες και τις νέες αγρότησες. Έχουμε από εκεί που δίνανε ως μπόνους στήριξης 15.000 ευρώ τα προηγούμενα χρόνια, εμείς δίνουμε 40.000 ευρώ. Με ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο ανάπτυξης μπροστά για τα νέα παιδιά που θέλουν να μπουν στον αγροτικό τομέα. Και όλοι μαζί πολεμήσαμε και ενισχύσαμε τον βασικό προϋπολογισμό της κοινής αγροτικής πολιτικής. Έτσι μπορούμε να έχουμε πάνω από το 3% του προϋπολογισμού μας για τους νέους αγρότες. Και αυτή είναι μια βασική δέσμευση δική μας και ένας βασικός άξονας της πολιτικής μας. Ωραία, να ενισχύσουμε τους νέους και να ενισχύσουμε και στα χωριά και μέσα να από αυτό την ελληνική περιφέρεια. Σωστά. Πάμε να δούμε το θέμα της τροπολογίας που ψηφίστηκε και μάλιστα ψηφίστηκε σχεδόν από όλα τα κόμματα. Mm-hmm. Παρόν είπε νομίζω το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25 για τις αποζημιώσεις των αγροτών. Πότε, πώς και πόσα λεφτά θα πάρουν οι άνθρωποι αυτοί. Και αν πηγαίνουν στους αγρότες, στους πραγματικούς αγρότες τα χρήματα. Γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Και αυτό επίσης είναι ένα θέμα το οποίο εμείς το έχουμε βάλει ως πρωτεύον. Και τι κάνουμε, ασκούμε πολύ περισσότερους ελέγχους. Γι' αυτό και ενισχύουμε την ομάδα κρούσης του ΕΛΓΑ. Προσπαθούμε να τους ενισχύσουμε και με άλλους ελεγκτές, ούτως ώστε να πηγαίνουμε χωράφι το χωράφι. Για να βλέπουμε ποιοι πραγματικά έχουν την ανάγκη και ποιοι πραγματικά πρέπει να πάρουν την στήριξη. Γιατί το κάνουμε αυτό, απλούστατα, διότι όταν μπαίνουν κάποιοι πονηροί, παρισφρίουν, μειώνουν το ποσό που παίρνουν αυτοί που πραγματικά έχουν πληγεί. Ποιους αφορά αυτή η αποζημίωση, για πείτε μας λίγο. Ωραία. Η τροπολογία την οποία περάσαμε χθες αφορά στις καταστροφές του παγετού, που είναι έκτακτες συνθήκες λόγω της κλιματικής αλλαγής, Μάρτιο και Απρίλιο φέτος την Άνοιξη. Αφορούν δυστυχώς σε πολύ μεγάλο αριθμό αγροτών. Το ακριβές ύψος... Ανά τις συγκεκριμένες περιοχές. Κυρίως είναι στην Μακεδονία, στην κεντρική Ελλάδα και ένα κομμάτι της Πελοποννήσου. Μάλιστα. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Είχαμε αμέσως με τον Πρωθυπουργό πάει και δει επιτόπου στα χωράφια την καταστροφή και είχε αποφασιστεί παρά τα δύσκολα δημοσιονομικά να καλυφθούν δίκαια και σωστά οι αγρότες οι οποίοι επλήγησαν. Άρα καμία οικογένεια δεν μένει απροστάτευτη, μας λέτε. Καμία οικογένεια η οποία επλήγει πραγματικά και αυτό θα αποδειχθεί από τους ελεγκτές του ΕΛΓΑ δεν θα μείνει απροστάτευτη. Σε αυτό το πλαίσιο. Σταθμικά ποσά έχουμε περίπου πώς κοστολογείται αυτή η αποζημίωση. Όχι, είναι ανάλογα βεβαίως με τα προϊόντα έτσι, και ανάλογα και με τις περιοχές. Ανάλογα με το ποσοστό ζημιάς, οπότε δεν μπορώ να πω αυτή τη νούμερα. Από πόσο θα να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Νομίζω ότι είναι σοβαρό το ζήτημα, κύριε Υπουργέ. Επειδή έχω μεγαλώσει, μαζί με τα γκούρια μεγάλωνα στην Ιερά Πέτρα δίπλα στο θερμοκήπιο. Και μάλιστα λένε ότι όταν δεν φυσάει αέρας θα ακούς που μεγαλώνει. Λοιπόν, από τότε και μέχρι σήμερα έχει μια γενή αδυναμία το σύστημα των αποζημιώσεων. Και πού ακούει αυτό? Στο αίτημα που διατυπώνεται εδώ και δεκαετίες. Κόστος παραγωγής. Αν δεν καθοριστεί το κόστος παραγωγής, πόσο στοιχίζει το στρέμμα του αγκούρι, πόσο στοιχίζει το στρέμμα του καπνού, πόσο στοιχίζει το στρέμμα το ροδάκινο, πώς αποζημιώνεται. Και ωραία. Δεν λέω ότι το θέμα δημιουργήθηκε σήμερα, είναι ένα θέμα δεκαετιών. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό. Έλα. Ωραία. Αν μου επιτρέπετε λίγο, γιατί είναι πολλαπλά τα ερωτήματα, να ξεκινήσω λίγο από τη χθεσινή τροπολογία. Δεν μπορώ να σας δώσω αυτή τη στιγμή νούμερο που θα αποζημιωθεί ο κάθε παραγωγός, γιατί αυτό εξαρτάται από πολλές παραμέτρους που είπα πριν. Mm-hmm. Αυτό το οποίο κάναμε στις 16 Ιουνίου ήταν, δώσαμε έναν οδικό χάρτη στους αγρότες μας και τις αγρότησές μας για το ποιο θα είναι το πλαίσιο.
Γιατί για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτές τις έκτακτες θεομηνίες, πρέπει να βγούμε και με ειδικό καθεστώς πέραν αυτού του ΕΛΓΑ. Το ίδιο κάναμε και στο παρελθόν, για να είμαστε στην ώρα μας. Είπαμε λοιπόν ότι θα δώσουμε μέσα στο καλοκαίρι 40% προκαταβολή σε όλους αυτούς οι οποίοι μέχρι τώρα έχουμε δει ότι έχουν πληγεί. Αυτό λοιπόν περάσαμε χθες τις ρυθμίσεις και θέλω να ευχαριστήσω και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία και θέλω να είμαι ειλικρινής και σε ό,τι έχουμε πάει μέχρι τώρα στη Βουλή. Βέβαια έχει περάσει από εντατικό διάλογο, συνεννόηση με την αντιπολίτευση, γιατί είναι αρχή και δέσμευσή μου ότι έτσι θα πολιτεύομαι, και παντού έχουμε πάρει μεγάλες πλειοψηφίες. Εμείς λοιπόν τώρα, με αυτό το πλαίσιο που σας είπα, ενισχύσαμε τον ΕΛΓΑ για να μπορεί να πάει να καλύψει αυτό το κενό που λέει ο κύριος Στρατάκης, ποιος παίρνει και ποιος θα έπρεπε να παίρνει, και είμαστε άμεσα και πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμεναν όλοι μπροστά από τις εξελίξεις να δώσουμε τα χρήματα παρά τα δύσκολα δημοσιονομικά πλαίσια. Και ευχαριστώ και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης που μας στηρίζει σε αυτήν την προσπάθεια. Τώρα, το κομμάτι του κόστους παραγωγής είναι μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι λείπει από την πολιτική μας η ποσοτικοποίηση. Δηλαδή να δούμε ακριβώς πόσο κοστίζει η παραγωγή, τι ανταποδοτικότητα έχουν τα χρήματα που έχουν μπει τόσες δεκαετίες στην Ελλάδα, όχι μόνο στον αγροτικό τομέα αλλά παντού, και πώς θα διαμορφώσουμε την πολιτική στήριξη και σε ποια προϊόντα. Αυτή τη μεγάλη επανάσταση κάνουμε σήμερα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυτό είναι το θέμα. 19,3 είναι τα δις που ακούσαμε ότι έρχονται με τη νέα ΚΑΠ. Δεν υπάρχει και μείωση από ό,τι καταλαβαίνουμε, παρότι γενικότερα υπήρξε ένα 10% από ό,τι καταλαβαίνω. Γενικότερα... Η μεγάλη επιτυχία σε αυτή τη διαπραγμάτευση που κράτησε 3 χρόνια και πιστώνεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην αξιοπιστία που έχει χτίσει ως ηγέτης της χώρας μας, είναι ότι ενώ η ΚΑΠ μειώθηκε κατά μέσο όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες πάνω από 10%, εμείς πήραμε ακριβώς τα ίδια χρήματα τα οποία είχαμε πάρει στο προηγούμενο πακέτο. Τι αλλάζει με τη νέα ΚΑΠ σε σχέση με τις προηγούμενες. Ναι, απόδειξη ότι η Ευρώπη είναι δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τον αγροτικό τομέα και την περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτό που αλλάζει τώρα είναι ότι ενισχύουμε πολύ περισσότερο τους νέους, ενισχύουμε τα συλλογικά σχήματα γιατί θέλουμε να ενώσουμε τους αγρότες, ενισχύονται βεβαίως οι περιβαλλοντικές δράσεις, ο αγρότης μας θα είναι πραγματικά ο φρουρός του περιβάλλοντος πλέον, ενισχύονται τα βιολογικά προϊόντα που είπε πριν ο κύριος Στρατάκης και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί εμείς δεν θέλουμε να πάμε σε μεγάλες αυξήσεις στην παραγωγή σε επίπεδο όγκου, θέλουμε να πάμε σε βελτίωση της καλής ήδης ποιότητας έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Ενισχύουμε την τεχνολογία, ενισχύουμε την καινοτομία, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο για να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας και όλο αυτό είναι το κομμάτι το οποίο θα βγει μέσα από τα έργα, από το εργαλείο της ΚΑΠ. Παράλληλα, αρκεί αυτά τα προϊόντα να μπορούμε να τα αγοράσουμε. Γιατί θεωρώ αδιανόητο, ειδικά φέτο και αυτή την ώρα με τις τιμές των φρούτων, να φεύγει το κεράσι από την Έδεσα ή από άλλες περιοχές με κάτω από 1 ευρώ και να είναι στην αγορά αυτή την ώρα όχι κάτω από 4 ευρώ. Πού στο καλό πάνε αυτά τα λεφτά, για να μην πω διαφορετικά. Ωραία. Εδώ έρχεται το συλλογικό σχήμα που είπα πριν. Εμείς αυτό που προσπαθούμε είναι να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα. Να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τις συνθήκες, όπως παραδείγματος χάρη να φέρω ένα καλό παράδειγμα στα ροδάκινά μας, μέσα από συνεταιρισμούς, ανασυστήνουμε τους συνεταιρισμούς οι οποίοι για τους όποιους λόγους του παρελθόντος ο κ. Στατάκης τα ξέρει καλύτερα από μένα, εκπέσανε. Εμείς τους ξαναστήνουμε στα πόδια τους υγιείς για να μπορέσουν οι αγρότες να διώξουν τους μεταπράτες και τους εμπόρους. Να έχουν τη δύναμη να βγουν οι ίδιοι στις αγορές. Και άρα αυτό το μεγάλο gap που υπάρχει να μειωθεί και οι τιμές να είναι πιο προσιτές στους καταναλωτές, σε όλους τους πολίτες. Έχουμε 2 ερωτήματα για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Υπουργέ. Το ένα από μένα, το δεύτερο από το διευθυντή μας, τον κύριο Τσιακανίκα. Θέτω το πρώτο, το οποίο έχει να κάνει με τη φράση του Πρωθυπουργού, όχι μεσογειακή, ελληνική διατροφή. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να μας πείτε πώς το σκέφτεστε αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο project το οποίο θα ανακοινώσουμε μαζί με τον Πρωθυπουργό. Το έχει αγκαλιάσει, το πιστεύει πολύ, της ελληνικής διατροφής. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα ομπρέλα, το οποίο θέλουμε ουσιαστικά να ταυτίσουμε την ελληνική αγροτική παραγωγή με το σύγχρονο Έλληνα του 21ου αιώνα, 200 χρόνια μετά την Επανάσταση. Συνδέουμε
την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, την τοπικότητα των προϊόντων μας, την υγεία, γιατί τα ελληνικά προϊόντα μας δίνουν μακροζωία και ευζωία, τη γαστρονομία με τον τουρισμό και τις εξαγωγές. Αυτό το πρόγραμμα θα έρθει σαν ομπρέλα σε όλες τις άλλες δράσεις μας, για να μπορέσει στο τέλος να κάνει τι, να αναβαθμίσει πραγματικά τη θέση του Έλληνα αγρότη και της Ελληνίδας αγρότησας. Ο στόχος μας είναι η αγροτική οικονομία να είναι ο βασικός πυλώνας στη νέα αναπτυξιακή περίοδο μετά τον COVID. Και ακριβώς επειδή εμπλέκεται με την εστίαση, με τον τουρισμό, με τις εξαγωγές, είναι ένα πλαίσιο το οποίο, συνολικών πολιτικών, ακόμα και εξωτερικής πολιτικής, soft diplomacy, το οποίο θα μας επιτρέψει να δούμε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση αυτών των επενδύσεων, που είναι, όπως είπαμε πριν, η ΚΑΠ, αλλά και το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα μαμούθ για το νερό. Γιατί χωρίς νερό, αγροτική παραγωγή δεν γίνεται. Προφανώς. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τελευταία ερώτηση. Ο διευθυντής, ο κύριος Γιαγανίκας, το θέτει. Έλα, σταμάτη, πριν πάμε στο. Θέλω να πω κάτι εδώ και πάρα πολύ ώρα. Πραγματικά σας παρακολουθώ. Πραγματικά άθολο με αυτά που ακούω. Καταρχήν, να απευθύνω στον Υπουργό. Σας άκουσα, Υπουργέ, μόλις να λέτε ότι προσπαθείτε να καταργήσετε τους μεσάζοντες. Και θέλω να πω κάτι το οποίο εμένα, σαν οικονομολόγο, μου φαίνεται εξαιρετικά φυσιολογικό. Απορώ γιατί δεν το καταλαβαίνουν οι υπόλοιποι. Η απουσία του μεσάζοντα, τον οποίο με πάρα πολύ εύκολο τρόπο όλα τα κόμματα τον έχουν βάλει στο στόχαστρο, θα σημαίνει κάτι πάρα πολύ απλό, Υπουργέ. Ο άνθρωπος ο οποίος παράγει στην Έδεσα τα ροδάκινά του, θα τα πηγαίνει στην Αθήνα γιατί εκεί τον συμφέρει να τα πουλάει, αλλά επειδή ακριβώς δεν θα έχει δίκτυο, δεν θα φτάνουν ροδάκινα αλλού. Δεν καταλαβαίνω γιατί δαιμονοποιούμε διαρκώς μια διαδικασία. Και όσον αφορά αυτό που είπε ο κύριος Στρατάκη, ότι τα κεράσια ξεκινάνε από το 1 ευρώ και φτάνουν στα 4, η Ελλάδα έχει, και το βλέπω μπροστά μου από τη Eurostat, από τις χαμηλότερες τιμές φρούτων και λαχανικών στην Ευρώπη και παρεπιπτόντως η αγορά είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Εάν τα 4 ευρώ φαίνονται ακριβά στους καταναλωτές, δεν θα τα αγοράζαν. Στην πραγματικότητα σημαίνει ότι υπάρχει τέτοια ζήτηση για να υποστηρίξουν αυτές τις τιμές. Και ένα ερώτημα προς τον Υπουργό θέλω. Ναι. Το μόνο που δεν άκουσα να συζητάμε είναι το εξής. Το μεγάλο πρόβλημα για τους αγρότες μας δεν είναι ούτε οι αποζημιώσεις, ούτε η ταχύτητα των αποζημιώσεων, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Γενικά το κράτος διαχρονικά όλα τα χρόνια. Σταμάτη, θες το ερώτημα, δεν έχουμε χρόνο, σε παρακαλώ. Με τους εργάτες γης, τι ακριβώς κάνουμε. Και το λέω αυτό διότι υπάρχει ένα μεγάλο απόθεμα εργατικού δυναμικού στη χώρα, το οποίο είχα ακούσει από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι θα το αξιοποιήσει. Γιατί δεν συμβαίνει. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Να κάνουμε μια εκπομπή. Έχουμε πολλά να πούμε γιατί ακριβώς κινούμαστε στην κατεύθυνση. Αλλά να πω για τους εργάτες γης το τελευταίο. Αυτό. Έχουμε όλα αυτά που λέτε. Ναι, πράγματι. Για τους εργάτες γης. Δουλεύουμε σε αυτήν την κατεύθυνση με πιλωτικά συστήματα. Κινούμαστε καταρχήν στο να δημιουργήσουμε μια ειδική σχέση για εργάτες γης με την Αίγυπτο. Αυτό ήταν μέσα στο πλαίσιο της συμφωνίας του Πρωθυπουργού στην τελευταία επίσκεψή του εκεί. Διαμορφώνουμε πιλωτικά προγράμματα, αν μου επιτρέπετε, διαμορφώνουμε πιλωτικά προγράμματα με μετανάστες αυτή τη στιγμή για να δούμε πώς μπορούν αυτοί να ενταχθούν στο παραγωγικό μας δυναμικό και διαμορφώσαμε ένα πλαίσιο που δεν υπήρχε ποτέ μέχρι τώρα. Γιατί μέχρι τώρα ερχόντουσαν εργάτες γης με τουριστική βίζα. Φέτος είναι η πρώτη φορά σε συνεργασία με άλλα 4 υπουργεία που φτιάξαν μια πλατφόρμα. Έτσι, οι εργάτες γης που έρχονται πληρώνουν, μάλλον οι εργοδότες τους πληρώνουν ένσημα. Άρα το κράτος έχει νομιμοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους να είναι εδώ και παίρνει τα ασφαλιστικά τους και δημιουργούμε ένα πλαίσιο και για αυτούς ισονομίας και ισοπολιτείας. Λοιπόν, έχουμε κάνει, αφού ενδιαφέρεστε, έχουμε κάνει τρομακτική δουλειά και είμαι στη διάθεσή σας να σας ενημερώσω και να την εκπέμψουμε μέσα από τις 10. Σε άλλη εκπομπή. Συγγνώμη, σταμάτη μου, ένα ερώτημα τελευταίο. Λοιπόν, το Αγρίνιο αξίζει μουσείο καπνού. Θα γίνει, ρωτάει ο Κωστής ο Τσιακανίκας. Το είπαμε, θα γίνει πράξη. Πότε? Το μουσείο καπνού για το Αγρίνιο είναι μια κοινή δέσμευση βεβαίως του διευθυντή σας αλλά και του Δημάρχου Αγρινίου και εμού προσωπικά, γιατί το Αγρίνιο έζησε από τον καπνό. Ο καπνός είναι η ιστορία μας, ο καπνός είναι ο πολιτισμός μας. Και νομίζω ότι χρειάζεται να τιμούμε το παρελθόν, να τιμούμε τις γιαγιάδες μας, τους παππούδες μας, τους πατεράδες μας, τις μανάδες μας, οι οποίοι τριφτήκανε με τον καπνό, μεγαλώσανε με τον καπνό και χτίσανε αυτό το σύγχρονο θαύμα του Αγρινίου. Είμαστε στη διαδικασία λοιπόν. Άρα μουσείο καπνού στο Αγρίνιο θα γίνει. Είναι δέσμευση, ναι. Τελείωσε. Θα γίνει. Ωραία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σπύριο Λιβανό, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.